Είμαστε στο φυσικό μας χώρο, μέσα στην κουζίνα. Από εδώ γίνεται το θεωρητικό κομμάτι και συνάμε και το πρακτικό κομμάτι. Από εδώ να στήσω, έχουμε τον αρτοποιό μας το Σύριο. Και εδώ είναι ο συνάδελφος στη μαγειρική εργαστήρια, ο Ηλίας Παπα-Νικολάου. Και έχουμε μια απόλυτη συνεργασία όσον αφορά τη μαγειρική. Πόσο σημαντική είναι η συνεργασία σε μια κουζίνα και η ρόλη? Είναι σημαντική γιατί όταν θες να λέγεσαι μάγειρας, το πιο σημαντικό είναι να δουλεύεις, επειδή δεν δουλεύεις μόνος σου, δουλεύεις με συναδέλφους σε μια κουζίνα, επικρατεί η συναδελφικότητα. Πρέπει να είσαι απόλυτα καλός χαρακτήρας και να μιλάς ευγενικά και όμορφα όταν θα ζητήσεις κάτι ή θες να πεις σε κάποιον κάτι. Και για να βγει και το καλό αποτέλεσμα, πρέπει να υπάρχει η ομαδικότητα. Αυτό το κερδίζεις χρόνο με τον χρόνο, μαθαίνεις να δουλεύεις ομαδικά. Εμείς αυτό το έχουμε καταφέρει. Στην αρχή είναι κάπως δύσκολο να μάθουμε στα παιδιά να δουλεύουν ομαδικά, αλλά σε μικρό χρονικό διάστημα τους μαθαίνουμε και αυτό. Η συμπεριφορά μες στην κουζίνα, για να είναι έτοιμοι όταν βγουν έξω σε μια επαγγελματική κουζίνα, όταν γίνουν επαγγελματίες, να ξέρουν να συμπεριφέρονται, πώς να μιλάνε στον άντερό τους, πώς να ξεκινάνε, γιατί κάθε αρχή και δύσκολη. Εμείς τους βοηθάμε να μην είναι τόσο δύσκολη αυτή η αρχή τους. Να πούμε ότι και στην κουζίνα γίνονται και λάθη, έτσι? Σίγουρα, λάθη υπάρχουν και εμείς ακόμα κάνουμε λάθη που είμαστε τόσα χρόνια στο επάγγελμα. Αλλά τα λάθη είναι για να τα διορθώνουμε. Εμείς από τους μαθητές καμιά φορά ζητάμε να κάνουν επίτηδες λάθη για να μαθαίνουν τα λάθη τους. Δηλαδή, τους αφήνουν να γυρεύουν μόνοι τους, παίρνουν το ρίσκο, δοκιμάζουν νέες συνταγές, φτιάχνουν τη γεύση όπως αυτοί θέλουν και εμείς μετά τους διορθώνουμε και αναλόγως τη στέγη που έχουν κάνει. Και αυτό γίνεται καλή, δηλαδή μέσα από τα παιδιά εδώ πέρα, εκτός από το μαθαίνουν να είναι καλοί χαρακτήρες, μαθαίνουν να βγάζουν και γεύση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στη δουλειά μας να έχουν αντίληψη της γεύσης. Και μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια πόλη όπως είναι η Καλαμάτα, που λίγο πολύ η μαμά μας, η γιαγιά μας μαγειρεύανε πολύ, πολύ νόστιμα. Γιατί έχουμε πολύ καλή πρώτη ύλη, έχουμε το ελαιόλαδο, έχουμε πάρα πολύ ωραίες συνταγές και έχουμε πάρα πολύ καλές αναμνήσεις. Εμείς οι Καλαματιανοί, όσον αφορά με τον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει από τα σπίτια μας. Και αυτό χρησιμοποιείται, είναι εξ ολοκλήρου μεσημιακά? Δεν είναι εξ ολοκλήρου, γιατί στην ύλη υπάρχουν και κάνουμε και κουζίνες από όλο τον κόσμο. Αλλά εμείς, ο πρώτος παράγοντας είναι να χρησιμοποιούμε υλικά από τον τόπο μας. Που αυτό, όταν εννοώ, όχι πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ, παίρνουμε μια περιά, μια ντομάτα κτλ. Πάμε στην λαϊκή αγορά της Καλαμάτας, από τον πάγκο, από τη γιαγιά που το έχει μαζέψει από το άδειο χωριό. Θα τους φέρουμε την καλύτερη ντομάτα, το καλύτερο αγκούρι, ό,τι βγαίνει εκείνη τη χρονική περίοδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουν τα παιδιά, να έχουν αντίληψη ότι αυτό είναι ένα κολοκύθι που βγαίνει συγκεκριμένο, συγκεκριμένη περίοδο. Και θα το φάνε τότε και θα το μαγειρέψουμε τότε. Είναι πολύ σημαντικό. Εποχικά και είμαστε. Είμαστε αυστηροί σε αυτό, δηλαδή, γιατί μέσα από την εποχικότητα και την πρώτη ύλη έρχεται και γεύση. Και εκεί θα μάθουν να βγάζουν ωραίες και γνήσιες γεύσεις. Δεν χρησιμοποιούμε δηλαδή σκόνες κτλ. Όλα από την αρχή. Ζωμούς, σάλτσες, τα πάντα είναι από την αρχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι σαν να αντέχουμε βραβεία. Τι είναι όλα αυτά? Τα βραβεία είναι. Ναι. Τα βραβεία είναι από την πρώτη χρονιά της σχολής. Έχουμε συμμετέχει σε ό,τι διαγωνισμό υπάρχει. Γίνεται πανελλήνιος στην Ελλάδα, θα πάρουμε συμμετοχή, θα κατέβουμε και με πρώτο έτος και με το δεύτερο έτος. Κάθε χρόνο παίρνουμε διακρίσεις, παίρνουμε πρώτες θέσεις, δεύτερη, τρίτη, κάποια παιδιά. Αλλά πάνω απ' όλα μετράει η συμμετοχή. Το διασκεδάζουν πάρα πολύ τα παιδιά, είτε πάρουν κάποιο μετάλλιο είτε όχι, δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι η συμμετοχή και αυτό που βλέπουν μέσα στο διαγωνισμό, δηλαδή έρχονται σε τριβή με άλλα παιδιά από άλλες σχολές, συζητάνε τι κάνουν τα παιδιά από τις άλλες σχολές στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Λένε τα παιδιά τη δικιά τους εμπορία στη σχολή. Βλέπουν άλλους σεφ. Να συμπληρώσω κάτι, Κωνσταντίνε. Το θέμα είναι η χαρά της δημιουργίας. Ναι, η χαρά της δημιουργίας. Είναι η χαρά της δημιουργίας. Είναι, επειδή είναι δημιουργικά τα επαγγέλματα, και η αρτοπία και η ζαχαροπλαστική και η μαγειρική, για μένα τουλάχιστον το πιο σημαντικό είναι η χαρά της δημιουργίας. Δηλαδή να μπαίνουν μέσα με διάθεση, με καλή διάθεση, με αέρα να κάνουν συνταγές, να κάνουν και λάθη. Εννοείται να κάνουν και λάθη, γιατί έτσι βγαίνουν και πολλές και διάφορες συνταγές. Μέσα από τα λάθη, μάλλον. Οπότε, ναι, για μένα η χαρά της δημιουργίας είναι το πάνω. Ηλία, θα μας πεις πόσο σημαντικό είναι μια κουζίνα να είναι προετοιμασμένη καλά πριν από ένα event και τι ρόλο παίζει ο χρόνος στη μαγειρική? Στη μαγειρική η σωστή προετοιμασία είναι το πάνω. Αν η mise en place που λέμε σε επαγγελματικούς όρους, είναι αυτό που προσέχουμε πρώτα απ' όλα σε μια κουζίνα, εφόσον σου πάει καλά η mise en place, είσαι απόλυτα προετοιμασμένος για όλα. Αυτό που λένε συνάδελφοι για το κλίμα είναι
Πολύ σωστό, ειδικά για αυτό το Eco Horizon. Αυτό που συμβαίνει σε εμάς είναι ότι μέσα σε ένα 3-4 εργαστήριο οι μαθητές δεν θέλουν να βγουν διάλειμμα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένταση, υπάρχει πάθος, υπάρχει ακόμα και ανταγωνισμός μέσα στη σχολή. Αλλά αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της ομαδικότητας. Δηλαδή, όλοι μαζί μαζευόμαστε έξω, με το ζόρι κάποιες φορές παίρνουμε για διάλειμμα έξω, γιατί περνάνε τόσο καλά μέσα. Πραγματικά το λέω αυτό, μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση. Έχουμε ένα φοβερό κλίμα. Τις προηγούμενες χρονιές που είσαστε ο καθένας εδώ, έχετε δει κάποιους μαθητές από την πρώτη στιγμή να ξεχωρίζουν και να, μέσα σας να πιστεύετε ότι αυτός θα γίνει πραγματικά καλός και θα διακριθεί? Κοιτάξτε, εγώ από την εμπειρία μου έχω δει και παιδιά που ναι, όντως το θέλανε και έχουν γίνει. Αλλά έχω δει και παιδιά που πίστευα ότι okay, είναι ένας μέτριος μαθητής, θα πάει σιγά σιγά και αυτή τη στιγμή είναι και συναδέλφοι στον ίδιο, στο ίδιο επίπεδο που είμαι εγώ. Δηλαδή βλέπω μαθητές μου που έχουν ξεπεράσει και τους παίρνω κιόλας τηλέφωνο, τους ζητάω συνταγές και τα λοιπά και ενημερώνομαι από τους μαθητές μου και βλέπω μαθητές και άλλους μαθητές που με έχουν βοηθήσει ακόμα και εμένα μέχρι σήμερα στην καριέρα μου. Δηλαδή αυτό με χαροποιεί που έχω μαθητές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που έχουμε μια πλήρη ενημέρωση μεταξύ μας, ανταλλάσσουμε απόψεις, συνταγές και κρατάμε πάρα πολύ καλές επαφές. Οπότε εσείς βοηθήσατε και αναδείχθηκε το ταλέντο τους. Ναι, βοηθήσαμε, αλλά είναι και παιδιά που πήρανε τις βάσεις, τη φιλοσοφία της σχολής, όλα αυτά που είπαμε πριν, τις πρώτες ύλες, συμπεριφορά κτλ. Και τους δόθηκε μια ευκαιρία, την αρπάξανε και αυτή τη στιγμή ζουν από αυτό το επάγγελμα και κάνουν μια πάρα πολύ καλή καριέρα.